Τζέντλεμαν, γεια σας φίλες και φίλοι μου από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό μέσα από το δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος διότι νομίζω ότι αυτή η τηλεοπτική μου εμπειρία δίπλα στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος SOAM Racing για το 2011 ως, αν το πούμε έτσι απλά, χορηγό κοινωνίας τηλεοπτικής κάλυψης που έχει η εκπομπή μου πει για τους αγώνες. Η εμπειρία μου αυτή είναι μοναδική. Βρίσκομαι Κρήτη, όπως βεβαίως έχετε δει από τις προηγούμενες ημέρες μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Είμαι στο Τιμπάκι, διότι σε πάρα πολύ λίγο πρόκειται να ξεκινήσουν οι αγώνες. Είναι ο τρίτος αγώνας. Πήγαμε μαζί τους Τρίπολη, πήγαμε Σέρες και τώρα είμαστε Τιμπάκι. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Έχουμε πάρα πολύ δράση, πάρα πολύ πάθος για τη μοτοσικλέτα, αλλά και αγάπη, αλλά και πάρα πολύ άγχος τελικά για το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο τέλος των αγώνων, αλλά και σήμερα ποιος θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Όλοι είναι φίλοι μας, όλους τους αγαπάμε, με όλα τα παιδιά καθημερινά περνάμε καταπληκτικά. Έτσι ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Μέχρι όμως να ξεκινήσουν οι αγώνες και μέχρι να δούμε αποκλειστικά πλάνα από αυτήν τη μάχη που θα γίνει μέσα εδώ στην πίστα, στο αεροδρόμιο, στον Τιμπάκι για τον τρίτο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος SOAM Racing για το 2011, να σας πω ότι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σήμερα και που έχει πάρα πολύ και πολύ ζέστη εδώ, αλλά και σε λίγο πάρα πολύ κόσμο, έπρεπε να ξεκουραστώ πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να ηρεμήσω, έπρεπε να κάνω τα μπανάκια μου κι εγώ, αλλά και να φορτίσω τις μπαταρίες μου. Αγία Γαλήνη είναι το μέρος στο οποίο ουσιαστικά μας φιλοξένησε και το Παλάτζο Γκρέκο, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που φιλοξένησε την εκπομπή Μη Μου Πεις. Εμείς βεβαίως μεριμνήσαμε στο να μάθετε κάποια πράγματα, να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα για όλη αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε αυτές τις τρεις μέρες. Συναντήσαμε δύο ανθρώπους πολύ σημαντικούς από το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Γαλήνης, τον Αντιπρόεδρο και τη Γραμματέα, και μας είπανε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλετε να πάμε να δούμε μαζί όλοι τι ετοίμασε η εκπομπή μου πεις για εσάς? Φύγαμε. Αλέξανδρος Πετρίδης εδώ, αρχίζει να μπαίνει έτσι σιγά σιγά στο κλίμα. Αυτά μάθαμε για Αγία Γαλήνη, όμως πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εσάς θέλετε να δείτε ότι οι αγώνες από το SOAM Racing δεν είναι αγώνες μόνο του τύπου πάμε, παίρνουμε τη μηχανή μας, κάνουμε πρόβες και αυτό είναι μόνο. Βεβαίως είναι μια βαριά καλογερικής μορφής άθλημα αυτό, διότι νομίζω ότι πρέπει να προσέξεις τι τρως, τι ώρα θα κοιμηθείς, τι ώρα θα σηκωθείς. Παρ' όλα αυτά είναι όλοι μια πολύ αγαπημένη παρέα, όλοι αγωνιζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι φαν του συγκεκριμένου αθλήματος, όλοι μαζί γινόμαστε μία παρέα, ακόμα και εμείς σαν εκπομπή, και περνάμε καταπληκτικά. Πάμε να θυμηθούμε μοναδικές στιγμές από την ώρα που ξεκινήσαμε από το λιμάνι του Πειραιά για αυτό το μοναδικό ταξίδι και για τους αγώνες εδώ στον Τιμπάκι, μέχρι και την ώρα που διασκεδάσαμε μεταξύ μας και περάσαμε καλά, την ώρα που χαρήκαμε και την ώρα που ξενιάσαμε λίγο για να βρεθούμε σήμερα εδώ που σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μάχη, ξεκινάει το πάθος για τη μοτοσικλέτα. Δώστε μου λίγα πλάνα παρακαλώ. Say
Άραγε, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι για να φτάσουμε στους σημερινούς αγώνες που σε λίγο ξεκινάνε εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή μου πίσω όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, έχετε σκεφτεί ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες προετοιμασίες, πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος, πρέπει να πάμε μέσα στα πιτς και να δούμε τελικά ποιες είναι οι προετοιμασίες που κάνουν τα παιδιά, αλλά και το σημαντικότερο απ' όλα να δούμε οι ίδιοι πώς αισθάνονται, ποια είναι τα, αν το θέλεις, τα δύσκολα μονοπάτια που πρέπει να περπατήσουν με τους μηχανικούς, να δούνε τελικά τι γίνεται με τα λάστιχα, με τις μηχανές, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρόκειται να τους δώσουν, που ευχόμαστε την νίκη. Πάμε να πάρουμε μία μικρή γεύση από τη χθεσινή μέρα που ήταν μέρα προετοιμασίας και στην ουσία και χρονομέτρησης, που μέσα από αυτή τη διαδικασία, για όσους δεν είχατε παρακολουθήσει στις προηγούμενους δύο αγώνες, κρίνεται και η θέση την οποία θα πάρει ο κάθε ένας αγωνιζόμενος για να ξεκινήσει τον αγώνα του σήμερα. Έτσι λοιπόν του συναντήσαμε, μπήκαμε σε όλα τα pitch όπως λέμε, είδαμε μηχανικούς, αγωνιζόμενους, αλλά βεβαίως manager, sponsors, όλοι μαζί να δουλεύουν για τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα που σε λίγο από αυτήν τη στιγμή που μιλάω ξεκινάει και προβλέπεται να είναι με πολύ πάθος για τη μοτοσικλέτα. Γιώργος Κίτσας εδώ κοντά μου και εκείνος. Είπαμε ότι όσους συναντήσω πριν πάνε για ύπνο, δεν υπάρχει ούτε εγώ να μην τους ρωτήσω δύο πράγματα. Πώς πήγε η χρονομετρημένη? Πήγαν πολύ καλά. Έχουμε πρώτο χρόνο. Όταν λες έχουμε, εσύ έχεις. Ναι, εντάξει. Ναι, όταν λες έχουμε, η ομάδα σου. Ναι, γιατί όπως το λες έχουμε, είναι σαν να και το όλοι. Όλοι πρώτοι θα ξεκινήσετε. Όχι, λοιπόν, δεν γίνεται. Ένα είναι. Γι' αυτό το λέω. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις, επειδή χρησιμοποιείς πάρα πολύ το πληθυντικό όταν μιλάς. Ναι. Κάναμε, είχαμε. Ναι. Και μιλάς πάντοτε για μια ομάδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ο Γιώργος ο Κίτσος. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που συντελούν σε αυτό. Θέλω, αν εσύ νιώθεις να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους, γιατί και οι δύο νίκες που προηγήθηκαν και αυτοί που ευχόμαστε να ακολουθήσει αύριο και οι επόμενοι αγώνες οφείλονται και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσεις αυτούς που εσύ νομίζεις και που θες. Ναι, βέβαια. Έχω μια ομάδα αποτελείται από το μηχανικό μου και από έναν βοηθό. Και έχω κάποιους ανθρώπους πίσω μου, εταιρείες και ιδιώσεις που με βοηθάνε όλα αυτά τα χρόνια που τρέχω, για να έχω τα αποτελέσματα αυτά, τα τρία πρωταθλήματα που έχω και τις διακρίσεις μέχρι τώρα. Θα ήθελες έτσι που λέμε με όνομα και υπογραφή να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους? Βεβαίως, ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Τζετούρι που με υποστηρίζει για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα καταστήματα Μπαξεβάνης, τα ελαστικά Περιστεράς, τα γυμναστήρια Golden Gym. Ωραία. Τα φρένα Καλμπορεν, αλυσίδες Αφάμ και τα Honda, και Honda Caracosta. Και ένα μεγάλο. Και να ευχαριστώ στο μηχανικό μου, βέβαια. Το Στέλιο Καλόγερο, ο οποίος τον ταλαιπωρώ λίγο. Όλοι αυτοί να υπάρχουν, αν δεν υπάρχει ο μηχανικός να δώσει. Τον ταλαιπωρώ λίγο. Το ρυθμό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καλή επιτυχία για αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστα και εύχομαι και αύριο να σε δούμε για άλλη μια φορά στο βάθρο του νικητή. Σας ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.
Αύριο είναι οι αγώνες. Τελευταία μέρα σήμερα της ξεκούρασης και ανασυγκρότησης αλλά και ενδυνάμωσης. Σταύρος Τριντής εδώ κοντά μου. Και βεβαίως εννοείται, αφού σου ευχηθώ καλή επιτυχία, να πω ότι στις Σέρρες δεν σε είδαμε. Στην Τρίπολη σε είδαμε στην τρίτη θέση. Ναι. Στις Σέρρες τι έγινε? Είπαμε με τον Μάστρο στο ποιους αγώνες θα κάνουμε φέτος, ότι δεν θα ανεβούμε στις Σέρρες. Τουλάχιστον για τον πρώτο το κάναμε, έτσι όπως είπαμε. Το δεύτερο θα δούμε. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Σταύρος ο Τριντής, είπαμε ότι είναι και ο φυσιοθεραπευτής των περισσότερων εκεί. Αλλά και βεβαίως είναι και αγωνιζόμενος στην κατηγορία SS600. Σήμερα σε είδαμε πάρα πολύ δυνατό. Ήτανε και η χρονομετρημένη έτσι, η δοκιμή και πήρες και πρώτη θέση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έφερες τον πρώτο χρόνο. Πες μου βλέψεις για αύριο. Ο αγώνας είναι διαφορετικός και όπως λένε και πολλοί γνωστοί μου, αν ο αγώνας ξέραμε πώς θα τελειώσει, θα δίναμε τα μετάλλια από πριν. Θέλω να μου πεις τελευταία δική σου σκέψη για σήμερα το βράδυ πριν πέσεις στο κρεβάτι και αύριο είναι η μέρα που θα κριθεί το αποτέλεσμα για τον τυμπάκι, για τον τρίτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος SOAM Racing για το 2011. Πες μου τελευταίο συνέστημα ή τελευταία σου σκέψη και έτσι να κλείσουμε. Τελευταία μου σκέψη είναι να έχω την κορούλα μου αύριο να με βλέπει να τρέχω σε αγώνες. Είναι πολύ μικρή βέβαια, είναι 8 μηνών, αλλά δεν πειράζει να την είχα να βλέπει. Φαντάζομαι όμως ότι η τελευταία σου σκέψη όταν κατεβαίνει από το κράνος, έτσι δεν είναι? Είναι να στρίψω τη στροφή που έρχεται, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα συνέστημα. Αύριο θέλουμε να σε δούμε να στρίβεις τις στροφές αέρας. Να δούμε, να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επόμενη κατηγορία, Super Sport 600, Ραφαήλ Μεϊμάρης εδώ κοντά μας, τον είχαμε φιλοξενήσει και οι Σέρρες και ο Χρήστος ο μηχανικός του. Παιδιά, σας καλησπερίζω. Ξέρω ότι είστε πτώμα, πραγματικά δηλαδή, και ότι πρέπει να ξεκουραστείτε για αύριο που είναι η μέρα η τελική που θα κριθεί και το αποτέλεσμα για τον τρίτο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος SOAM Racing εδώ στο Τιμπάκι. Πες μου τι θέση πήγαμε σήμερα με τις χρονομετρημένες. Καταφέραμε να πάμε μια ένατη θέση. Ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, η χρόνη είναι παρομοίως, είναι όλοι στο κλάσμα δευτερολέπτου και πιστεύω να είναι ένας καλός αγώνας για αύριο.